50 ευρώ όχι μόνο δεν φτάνει, ούτε για τα απολύτως απαραίτητα. Με το καλημέρα το 50 ευρώ εξαφανίζεται. Αυτό δηλώνουν στην κάμερα οι πολίτες που πλέον μπαίνουν έντρομοι στο σούπερ μάρκετ χωρίς να ξέρουν τι τιμή θα αντικρίσουν στο ράφι. Η ζωή έχει γίνει ακριβή, λένε, και οι αγορές τους έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο για να τα βγάλουν πέρα. Αφού πας και βρίσκεις άλλη τιμή σήμερα, άλλη τιμή αύριο. Μετράτε τα ψώνια πλέον, έτσι, ναι. Προσφορές. Ναι. Προσφορές, τα ψώνια. Εκεί που παίρναμε δύο, παίρνουμε ένα. Κάνουμε οικονομία. Οι τιμές έχουν ανέβει. Κάτι πρέπει να ανοίγει αυτό το θέμα. Τι να πω. Πλέον μετράτε τα πράγματα, τις ποσότητες. Τώρα πια μετράμε τα πάντα, ναι. Ό,τι και αν γίνει, ποσότητες, τα ενίκια, όλα τα πάντα. Η συνταξή μας είναι κάτω από χιλιάρικο. Δεν φτάνει ούτε για ζήτο που λέγανε οι παλιοί. Τι να κάνει, υπομονή. Πιστεύουμε από ό,τι μας λέει ο δικός μας ότι θα κάτι θα κάνει καλύτερα, μακάρι να κάνει. Οι τιμές έχουν πάρει τη φωτιά και οι πολίτες βράζουν ζητώντας να μπει φρένο σε αυτήν την τρέλα. Φτάνει το 50 ευρώ στο σούπερ μάρκετ. Πού να φτάσει, δεν φτάνει με τίποτα. Τα έχουν πάει στα ύψη όλα. Πολύ πιο ακριβά από τη Γερμανία είμαστε εδώ πέρα και από τη Γαλλία, δυστυχώς. Έχουν τριπλασιαστεί οι τιμές. Τριπλασιαστεί. Τα απολύτως απαραίτητα και με μέτρο. Και με μέτρο. Εννοείται. Πολύ δύσκολα τα πράγματα έτσι. Πάρα πολύ. Τώρα τι θα κάνουμε, οι έχοντες και κατέχοντες. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση η οποία τραβάει σε πολύ μάκρος και εγώ δεν ξέρω, με το δικό μου μυαλό βλέπω και σκοπιμότητα, γιατί δεν μπορεί να μην... Υπάρχει πολύ μεγάλη ακρίβεια, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δεν μπορεί οι οικονομικές τρευλώσεις να μην τις βλέπει η κυβέρνηση, σας βλέπω εγώ.